Σίδωρε, τι γίνεται, αγόρι μου. Λοιπόν, πάμε στη Μαρίνα Σάτι. Δεν θα σας πω τα μακάρι. Η Μαρίνα Σάτι, λοιπόν, χθες έκανε live στο Instagram από το σπίτι της. Όλο, ναι, και ήμουν έτσι. Πόση ώρα ήταν. Έτσι. Είναι πολύ ωραία, πάνω από 40 λεπτά. Το ρούφιξε όλο. Τι είπε η Μαρίνα Σάτι, για πρώτη φορά λέει, κάνει τον απολογισμό της αυτό το καλοκαίρι για τις δυσκολίες του τελευταίου χρόνου, για το αν θα μιλάει τώρα πια ή θα κρατάει το στόμα της κλειστό και λέει πολλά αποκαλυπτικά πράγματα. Πάμε να τα δούμε και να τα σχολιάσουμε. Οπότε όλοι μου λέτε τι έχει αλλάξει, που έχω αλλάξει. Έχω αλλάξει, όντως. Περνάω πάρα πολύ ωραία στη ζωή μου. Έρχεται μια κυρία και μου λέει, να ξέρεις, λέει, τα μηνύματά σου τα παίρνουμε. Αυτά που εννοείς, μου λέει, και αυτά που κάνεις, τα καταλαβαίνουμε, συνέχισε. Και χάρηκα, μου έμεινε αυτό. Εγώ το έχω πάρει απόφαση, δεν ξαναλέω τίποτα με τα λόγια. Να πω κάτι, ό,τι και να πω, ό,τι και να πει ο καθένας, δεν έχουν σημασία τα λόγια, άσε που παρερμηνεύονται. Όχι, δεν χρειάζεται να λέω λόγια, θα κάνω μόνο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Όλα αλλάζουν, όλα μπορούν να τα προσπαθήσουμε και να αλλάξουν. Όντως, μην κολώνετε. Από μικρή, ένα πράγμα έλεγα. Δεν θέλω να μετανιώσω για τίποτα. Αυτό έλεγα. Έκανα ό,τι πίστευα. Με όλες τις δυσκολίες, χωρίς να έχω λεφτά, πώς θα κάνω αυτά τα βίντεο κλιπ. Δεν με νοιάζει να το πω. Μέχρι και ένα χωράφι που είχα, ας πούμε, το πούλησα. Γιατί έλεγα, τι μου είναι πιο σημαντικό, να έχω εκεί πέρα τις ελιές να κάθονται και να μην τα κάνω τίποτα, ή να προσπαθήσω να κάνω, ας πούμε, τα όνειρά μου. Σας το έχω πει πολλές φορές και μετά τη μάντεψα μου λέγανε, βγάλε τραγούδια τώρα που έχει επιτυχία, τώρα που ρολάρει, γιατί θα ξεχαστεί, θα σε ξεχάσει ο κόσμος. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Το να είμαι συνέχεια μπροστά στη μούρη του, ας πούμε, και να βγάζω τραγούδια, ή να είμαι συνέχεια στο Instagram και στα social media και να κάνω φασαρία μόνο για τη φασαρία, δεν σε πάει κάπου. Πώς μοιάζω τόσο νέα. Πρώτον είμαι. Εντάξει, σίγουρα black don't crack, baby. Τα γονίδια βοηθάνε. Επίσης, εντάξει, ως γνωστόν, εγώ δεν ήμουνα και ποτέ του παρταρίσματος, του ατελείωτου. Δηλαδή, εγώ όταν δείχνει ο ήλιος, θέλω να πάω στο κρεβατάκι μου. Δεν μπορεί να πω πολλά για τις φασαρίες. Φίλοι μου, όταν δεις και εγώ κατευθείαν είναι κρεβατάκι. Είναι μια νεότατη σαραντάρα. Ναι. Νεότατη σαραντάρα με καλό DNA. Αρχικά 40 παιδιά, τώρα πια είναι τα 20. Τα τωρινά 20 είναι. Μην τρελαινόμαστε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όντως τα κορίτσια 40 ετών πριν 40 χρόνια ήταν τελείως διαφορετικά. Τώρα λοιπόν τα κορίτσια 40 ετών και τα κορίτσια 50 ετών είναι νεότατες, ολόφρεσκες και έχουν τη δυνατότητα. Δεν λέω χωρίς να κάνουν πράγματα. Δείχνουν και είναι και πιο νέες. Και οι άντρες. Ευχαριστούμε. Και εμείς. Ότι... και για τους άντρες. Νομίζω ότι η Μαρίνα... Πάρε τη Μαριάντα τώρα και πάρε την κλασική 39 ώρα πριν 40 ώρα. Καλά, ναι, ισχύει. Γλυκό σας, εφιλούσα τώρα. Νομίζω ότι η Μαρίνα έχει βρει ένα δικό της τρόπο όντως να επικοινωνεί με το κοινό της, αυτό που κάνει. Και είναι πολύ ωραίο και πολύ αληθινό. Βέβαια, απ' την άλλη, θα ήθελα να τη δω και σε κάποιες συνεντεύξεις, δηλαδή να τη τεθούν κάποια ερωτήματα. Γιατί αν θυμάστε, μετά την Eurovision δεν είχε εμφανιστεί σε καμία συνέντευξη. Την ώρα που παίζαμε αυτό. Και δηλαδή περιμέναμε όλοι να δούμε τη Μαρίνα Σάτι να μας απαντήσει κάποια πράγματα που είχαν γίνει, θα μου πεις, τότε στο Eurovision. Έχει πάρει τόσο καιρό. Φαντάζομαι ότι τη αρέσει αυτό το τύπο ο μονόλογος. Μιλάω εγώ και λέω αυτά που θέλω στο προσωπικό μου προφίλ. Θα μου άρεσε μια ωραία συνέντευξη. Πράγματα, ναι. Νομίζω θα την κάνει, γιατί δεν είναι ότι φοβάται, αλλά ήτανε. Και του μπαμπά της τότε πρόσφατο. Ναι, και για την Eurovision, όπου ήταν τα πράγματα σε έναν αβρασμό που άκουσε πάρα πολλά. Και πολιτικά, κάποια δίκαια, έτσι. Κάποια άδικα. Είναι και αν έλεγε το παραμικρό, θα είχε φουντώσει ακόμη περισσότερο. Τώρα νομίζω, γιατί εγώ νομίζω ότι θυμάμαι ότι συζητάγαμε τότε με τη Φέη, ότι τα τραγούδια αυτά που έβγαλε, τα τραγούδια που έβγαλε ήταν λέει, μια απάντηση που είχαν γίνει στην Eurovision. Τα οποία ήταν προγραμμένα, ήταν από πριν. Πώς λέει και ο φίλος μας ο Βουράκης, προγραμμένα. Λοιπόν, η Μαρίνα σας πήγε τάπα και όλα αυτά. Οπότε έκανε ένα statement μουσικό. Μουσικό. Και τώρα νομίζω ότι τελειώνει η σεζόν. Σιγά σιγά. Θα τη δούμε. Πολλές εκπομπές. Επίσης, sorry, έδωσε στη Life μια συνέντευξη. Το θυμάμαι ότι είχε δώσει. Τότε, ναι. Και πάλι όμως τότε είχε πει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ καταλαβαίνω ότι ίσως δεν θέλει να αναφερθεί πάλι σε αυτό το κομμάτι. Κάποια πράγματα δεν υπάρχει λόγος να τα φέρει στην επιφάνεια όταν έχουν τελειώσει, όταν δεν δόθηκαν και κάποιες απαντήσεις που έπρεπε να δοθούν. Απλά όταν εκπροσωπεί μια χώρα και πα με την. Δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να σου πει. Τώρα, ναι, αλλά τότε θέλαμε να ακούσουμε κάποια πράγματα και κάποια αντιδράσει. Κάποια στιγμή μια τοποθέτηση, αυτό, τη θέλουμε. Ναι. Τίποτα. Ναι, αλλά την είχε κάνει την τοποθέτηση, απλά με το δικό της τρόπο. Από έτσι. Την απάντησή της είναι ότι δεν μετανιώνω για τίποτα, διότι παιδιά πουλούσε πάρα πολύ και έγιναν και λάθη.
Και το χασμουριτό, πολλοί πιστεύουν ότι μας τύχησε μια καλή θέση. Έγιναν λάθη σε όλο αυτό που έγινε. Παρόλη την επιτυχία. Πάντως... Η απάντησή της ότι δεν μετανιώνω για τίποτα και ό,τι μου έρχεται το κάνω, εγώ το ακούω. Καλά θα ήθελα λίγο να είναι λίγο στη μέση. Πάντως, να είμαστε ειλικρινείς. Το... Με τη θέση που πήραμε, αυτό που συμβαίνει σε αυτό το χάσμα. Δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι, έχει φοβερή δυναμική. Δεν πήγε άσχημα, παιδιά. Δηλαδή δεν είχαμε και τη δέκατη στο τσεπάκι μας. Περιμένανε όμως να βγει τύπου τρίτη-τέταρτη χαμός και μόλις βγήκε πάθανε. Μου. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το. Είναι θέμα Αυγούστου, θέμα δεν ξέρω τώρα τι θέμα. Αλλά από εκεί και πέρα, άλλες συμμετοχές. Εντάξει, οκ, okay, αυτό είναι, σου ξαναλέω, υποκειμενικό. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχουμε δει καλλιτέχνη σε αυτή τη θέση να έχει φτάσει μετά να έχει γυρίσει στη χώρα και να έχει τόσο μεγάλη επιτυχία. Και αγάπη από τον κόσμο. Και αγάπη από τον κόσμο. Γιατί συζητήθηκε για πράγματα διαφορετικά. Και επίσης τώρα τα social πια είναι όχι μέσα στη ζωή μας, είναι όσο δεν πάει. Το μεγάλο λάθος βέβαια που έκανε και πάμε στο διαγωνισμό είναι ότι πούλησε τις ελιές. Μαρίνα, τις ελιές στην Ελλάδα, κούκλα μου, δεν τις πουλάμε ποτέ. Έκανε όμως μου, θα τα ξαναγοράσει τώρα. Μα με το βίντεο. Τώρα δεν τις πουλάει αυτός που τις αγόρασε. Κορόιδο είναι, θα αγοράσω εγώ στρέμα ελιές και θα τις πουλήσω. Έρχονται ωραία καινούργια πράγματα, το λέω εγώ.